Επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα πως οι ζημιές στις καλλιέργειες της Περιδοειδών στην Ηλία και πιο συγκεκριμένα σε περιοχές του Δήμου Πύργου έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μετά την περιοχή του Βουνάργου, τώρα και στην ευρύτερη περιοχή της Βαρβάσανας, τα Εσπεριδοειδή επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους καλλιεργητές να μιλάνε για μεγάλη καταστροφή. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, με κύρια χαρακτηριστικά τον παγετό, τις ασταμάτητες βροχοπτώσεις και τη χαλαζόπτωση, ήρθαν να προσθεθούν στην αλωβρία του περασμένου καλοκαιριού, τσακίζοντας τη φετινή παραγωγή. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο παγετός αλλά και οι συχνές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μια τεράστια ζημιά στα Εσπεριδοειδή. Το αποτέλεσμα είναι περίπου το 40-50% της ποσότητας που ήταν σε κάθε δέντρο έχει δυστυχώς πέσει, έχει δυστυχώς καταστρεφεί. Και τι ζητούμε, τι απαιτούμε μάλλον σωστότερα, την άμεση εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ της ζημιάς που έχει προκληθεί. Έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις από τους παραγωγούς και έχει λήξει η προθεσμία και κατά συνέπεια ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να έρθει και να εκτιμήσει την προκληθήσα ζημιά. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι η ζημιά είναι τεράστια και με τις συναφείς άλλες ζημιές στο λάδι, στη σταφίδα που έχουν προκληθεί, είναι όντως μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς της περιοχής μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο στη Βαρβάσανα αυτή η ζημιά, είναι και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Τα άσχημα καιρικά φαινόμενα που επήγησαν την περιοχή μας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές στα Σπεροειδή, από πάγο, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Έχουν γίνει οι αιτήσεις από τους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ και αυτό που ζητάμε είναι να γίνει η άμεση εκτίμηση και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Η επιδρομή των ακραίων καιρικών φαινομένων και η σφοδρότητα με την οποία χτύπησαν την παραγωγή στον ομό είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει το έδαφος τουλάχιστον το 40-50% της ποσότητας που ήταν πάνω στα δέντρα. Ενώ και όσα έμειναν πάνω αντιμετωπίζουν πρόβλημα εμπορευσιμότητας λόγω των ζημιών που έχει προκαλέσει το χαλάζι, τόσο στην εμφάνιση όσο και στην ποιότητα της παραγόμενης ποσότητας. Εγώ έχω πάθει 100% ζημιά, δεν έχω πουλήσει ένα κιλό πορτοκάλι. Οι εμπόροι και αυτοί που έρχονται να το δουν δεν το θέλουν γιατί έχει πληγή από καταστροφική βροχόπτωση, χαλάζι, πάγο κτλ. Και η απόδειξη είναι με μια φωτογραφία που θα πάρετε και να τη δείτε. Δεύτερο χτύπημα πρώτο του λαδιού, δεύτερο χτύπημα στην πλάτη μας. Εάν δεν βάλουν και αυτή η πλάτη, δεν θα τα καταφέρουμε. Η ζημιά που έχει γίνει είναι τεράστια. Εγώ εκτιμώ ότι είναι πάνω από 70%. Το μόνο που έχει να κάνει ο ΕΛΓΑ είναι να κάνουν άμεσα εκτιμήσεις αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει ξαναυπάρξει τέτοιο βαθμό καταστροφή. Πριν από 15 χρόνια έχει γίνει κάτι τέτοια καταστροφή. Θυμάμαι εγώ. Η κλιματική αλλαγή που έρχεται και το βλέπουμε όλοι σιγά σιγά να αλλάζουν, σκεφτόμαστε να κάνουμε την εγκατάλειψη στη καλλιεργία, γιατί δεν βγαίνει μεροκάματο πλέον. Είμαστε χρεωμένοι από παντού. Και σε αυτή την περίπτωση, οι παραγωγοί βλέπουν τους σκόπους τους να πηγαίνουν χαμένοι και τις πιθανότητές τους για ένα αξιοπρεπές εισόδημα να μηδενίζονται, εναποθέτοντας πλέον τις ελπίδες τους στον ΕΛΓΑ, από τον οποίο απαιτούν άμεσες εκτιμήσεις και χωρίς καθυστέρηση καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.